Είμαστε καταρχάς θετικοί για το σταθμό αυτό, όχι όμως στην περιοχή που έχει επιλεγεί, η οποία είναι 2 χιλιόμετρα, 3 έξω από την πόλη. Θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί η λειτουργία των σταθμών αυτών της μεταφόρτωσης είναι μεν καλός, αλλά όταν είναι πραγματοποιείται σε κλειστές εγκαταστάσεις. Όχι σαν ανοιχτή εγκατάσταση αυτή που πρόκειται να γίνει στην Κυπαρισία. Αυτή η μικρή εγκατάσταση που πάει να γίνει στο βιολογικό, ο οποίος έχει πολύ αυστηρούς περιβαλλοντολογικούς όρους, προσπαθούν τον χώρο που υπολείπεται να τον αξιοποιήσουν φτιάχνοντας μία ράμπα και να έρθει αυτό το κοντέινερ που θα συμπιέζει τον όγκο των σκουπιδιών. Όμως, επειδή ακριβώς είναι ανοιχτή εγκατάσταση, έχει πολύ μεγάλη περιβαλλοντολογική επιβάρυνση για την περιοχή. Η διαδικασία της συμπίεσης των απορριμμάτων στα κοντέινερ δημιουργεί λίμματα πάρα πολύ επιβαρυντικά, που μια μικρή μεταμόρφωση, εγκατάσταση μεταφόρτωσης, όπως αυτή που πρόκειται να γίνει σε εμάς, θα δυνατεί να επεξεργαστεί και να ανακυκλώσει αυτά τα ζουμιά, ας το πούμε έτσι, που θα προέρχονται από τη συμπίεση. Επίσης, τα μεγάλα κοντέινερ που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των συμπιεσμένων απορριμμάτων έχουν χωρητικότητα συνήθως 40 με 60 τόνους. Άρα, η παραμονή τους στο χώρο της εγκατάστασης, τουλάχιστον για 4-5 μέρες, θα είναι αναπόφευκτη και δεν θα συμβαίνει αυτό που μας λένε από πλευράς Δήμου, ότι θα φορτώνει το κοντέινερ και θα φύγει. Μια περιοχή όμως, καταρχάς αυτές οι εγκαταστάσεις πρέπει να γίνουν μακριά από κατοικημένες περιοχές. Εκεί είναι κατοικημένη περιοχή. Πρέπει να γίνουν μακριά από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, από επαγγελματικούς χώρους, μακριά από περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η περιοχή της Γιαννίτσανας που είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Όλα αυτά θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Μπορούν να απευθυνθούν στο δασαρχείο να τους παραχωρήσει ένα χώρο που να είναι και κοντά σε εθνικό δίκτυο και να μην είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές που σας είπα πριν λίγο. Πιστεύω ότι προσπαθούν να κάνουν μία κατασκευή ελαφριά σε εισαγωγικά, κατασκευή μεταμόρφωσης απορριμμάτων ελαφριά, αλλά με βαριές περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε στον τοπικό συμβούλιο, στη Δημοτική Αρχή, να θυσιάσει όχι μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και την πόλη της Κυπαρισίας, η οποία θα γίνει μια χωματερή εναπόθεσης και παραμονής απορριμμάτων, αφού θα δέχεται τα σκουπίδια της τριφυλίας, και θα κινηθούμε με ένδυκα μέσα αν χρειαστεί, ακόμα και με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και κινητοποίηση των συμπολιτών μας. Εμείς σαν τοπικό συμβούλιο περιμέναμε να υπάρχει μία ευαισθησία για την πόλη μας από πλευράς Δήμου και ανάλογες ενέργειες να συζητούνται και να μελετούνται από πρόσωπο που είναι σχετικά με το αντικείμενο αυτό, εν ολίγης με ειδικούς. Όχι να το αποφασίζουμε στο πόδι. Θα έπρεπε να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί σαν θέμα. Αυτό δεν μπήκε σαν θέμα σε Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί. Και εμείς το μάθαμε μέσω άλλων ατόμων και κινητοποιηθήκαμε. Την απόφαση αυτή δηλαδή ποιος την έχει λάβει? Ο Δήμαρχος με δύο αντιδημάρχους προφανώς, όπως είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλος ο χώρος? Γιατί βολεύει. Είναι να κάνουν μόνο μία ράμπα. Καταλάβατε. Ενώ το ζήτημα δεν είναι τι βολεύει. Το ζήτημα είναι να μην καταστραφεί η πόλη. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τις μειοψηφίες του Δημοτικού Συμβουλίου ή είστε... Βέβαια, βέβαια. Αν δείτε και το στιγμιότυπο από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα δείτε ότι όλοι οι σύμβουλοι είναι ενάντια. Της αντιπολίτευσης βέβαια, είναι ενάντια σε αυτό που πάει να γίνει, γιατί είναι έγκλημα. Εχθές είχατε λοιπόν μία έκτακτη συνεδρίαση της τοπικής κοινότητας του Συμβουλίου. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας?
Οι επόμενες κινήσεις μας είναι ότι αν ο Δήμαρχος εμένει στην απόφαση του αυτή ως προς την επιλογή του συγκεκριμένου τόπου, θα κάνουμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και ασφαλώς θα χρησιμοποιήσουμε πλέον ένδικα μέσα. Θα επιδιώξουμε πριν μία συνάντηση με τον Δήμαρχο. Αν δεχτεί τους φορείς και έρθουμε σε μία συνεννόηση, βεβαίως σταματάει εκεί το θέμα. Εάν όμως ο Δήμαρχος δεν πιστεί για το έγκλημα αυτό που πάει να γίνει στην πόλη, ναι, τότε θα κινηθούμε με όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα. Έχετε κάποια εναλλακτική λύση? Όχι, εμείς δεν είμαστε ειδικοί να υποδείξουμε και δεν θα κάνουμε αυτό που κατηγορούμε ότι έκανε ο Δήμαρχος χωρίς ειδικούς ανθρώπους επέλεξαν τον τόπο. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που θα το επιλέξουν. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, αλλά δεν έχουμε τη λογική να φύγει από εμάς και να πάει στο γείτονα. Να υπάρξει μια επιτροπή από εξειδικευμένους ανθρώπους οι οποίοι να επιλέξουν το μέρος που θα είναι μακριά από κατοικήσιμες περιοχές, μακριά από περιοχές σε τουριστική ανάπτυξη. Η περιοχή αυτή που έχει επιλέξει ο Δήμαρχος είναι τα 3/4 της παραλιακής ζώνης της πόλης. Δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε. Έχει γίνει κάποια εργασία? Όταν λέτε εργασία, τι εννοείτε? Εκεί στο χώρο έχουν κάνει... Όχι, δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών. Κυρία Τουρκολιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιπλέον, για τον ορισμό του χώρου, θα έπρεπε να περάσουν πάλι από Δημοτικό Συμβούλιο και να συμφωνήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραχώρηση του χώρου ή στον ορισμό του χώρου, όπως θέλετε πάτε το. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνονται όλα χωρίς και... Εγώ στο συμβούλιο που είδα, στο βίντεο που κυκλοφόρησε, οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν είχαν αναφερθεί, δεν είχαν ενημερωθεί. Είπαν ότι είχε γίνει μία αναφορά στις 10 Δεκέμβρη ότι πρόκειται να κάνουν αυτό, όχι όμως σαν θέμα, περίμεναν ότι θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το είχαν αναφέρει απλώς σαν γεγονός. Δεν το βάλαν σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ούτε κι εμείς είμαστε ενημερωμένοι.